Θα πάω και στον Νίκο. Νίκο, εσύ τι λες, πώς είδες τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού? Εγώ να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ναι. Όχι στο βορρά μας υπάρχει κρίση, και εδώ υπάρχει κρίση. Ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε. Στα Βαλκάνια είμαστε, σύμφωνα με όλους. Πού το πάτε, πού το φέρνετε, στα εθνικά πάτε. Όχι, δεν πήγα καθόλου. Συγγνώμη, δεν πήγα καθόλου στα εθνικά. Εγώ πήγα κανονικά στην πανδημία. Από την πανδημία στην υγειονομική κρίση που υπάρχει και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Στην υγειονομική κρίση πήγα, γιατί ανήκουμε στα Βαλκάνια. Η Νέα Δημοκρατία ξέχασε ακόμα και τη ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δηλαδή, απάντησε έτσι ο Καραμαλή το 1976 στον Παπανδρέου, ανήκουμε στη Δύση. Σήμερα μάθαμε τον κύριο Σκέρτσο και τον κύριο Γεωργιάδη ότι ανήκουμε στα Βαλκάνια. Ούτε αυτό δεν μπορούν δηλαδή να κρατήσουν ως σταθερά σε αυτό το κόμμα, σε αυτή την κυβέρνηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται στο πρώτο κύμα να είμασταν οι υπάκουοι Ευρωπαίοι και τώρα στο τέταρτο κύμα να είμαστε οι ανυπάκουοι Βαλκάνοι, βέβαια. Επίσης, θα σου πω ότι ήταν εξαιρετικής επιστημοσύνης επιχείρημα το γεγονός ότι αν πάρουμε το χάρτη που μας έλεγε ο Υπουργός Ανάπτυξης και δούμε ότι στο βορρά έχουν εμβολιαστεί, εμείς είμαστε κάπου στη μέση, στην Ανατολή δεν έχουν εμβολιαστεί. Άρα, σωστά είμαστε εμείς κάπου στο μέσο όρο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το είχε πει ο Γεωργιάδης πριν καμιά εβδομάδα. Μην ξεχνιόμαστε. Δεν ξεχνάμε, μένουν όλα αυτά. Μένουν όλα αυτά και θέλω να πω το εξής. Εγώ σήμερα στεναχωρέθηκα βλέποντας τον Πρωθυπουργό για ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτοί οι 50 και άνθρωποι που πεθαίνουν κάθε μέρα, το λέω τώρα μια εβδομάδα, ότι δεν είναι μόνοι τους. Έχουν ανθρώπους γύρω τους, έχουν οικογένειες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν φύγει από τη ζωή χωρίς να μπορέσουν, χωρίς οι δικοί τους άνθρωποι να τους αποχαιρετήσουν. Είναι μέσα σε ένα νοσοκομείο και φεύγουν μόνοι τους. Φεύγουν μόνοι τους. Όσοι πεθαίνουν από κορονοϊό, φεύγουν μόνοι τους. Και θέλω να πω το εξής. 16.000 περίπου, 15.500 περίπου είναι αυτές οι οικογένειες που τώρα, από μεθαύριο και μετά, θα κάνουν μνημόσυνα για χρόνο. Θα ξέρετε, στα χωριά τα μνημόσυνα είναι τα 40, τα εξάμηνα και ο χρόνος. Από μεθαύριο και μετά, ψευτά του Νοέμβρη και μετά δηλαδή, θα αρχίσουν 15.500 οικογένειες να κάνουν κάθε μέρα μνημόσυνο για χρόνο. Το έχουμε ξεχάσει. Υπάρχουν 15.500 νεκροί σε ένα χρόνο. Δεν είναι 100 την ημέρα. Είναι 15.500 νεκροί. Είμαστε στο χειρότερο σημείο. Πάνω από 140 σημείο. Σε τρεις μέρες του Νοέμβρη. Είμαστε στο χειρότερο σημείο. Στην Ιαπωνία έχουν πεθάνει 16.000 άνθρωποι. Έχει 127 εκατομμύρια κατοίκους. Εδώ, σε αυτή τη χώρα, έχουμε χάσει 15.500 ανθρώπους σε ένα χρόνο και εμείς ακόμα λέμε ότι η πανδημία δεν ξέφυγε. Αν ξέφευγε, τι θα γινόταν? Θα είχαμε φύγει όλοι μαζί. Ειλικρινά σας μιλάω, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ στην προσπάθεια του Πρωθυπουργού να εξηγήσει, να πει ότι τα κάναμε όλα καλά. Τα έχουμε κάνει όλα καλά, είναι όλα εντάξει και δυστυχώς φταίει η πανδημία που είναι σαν τη νέα ύδρα. Κόβουμε το ένα κεφάλι και ξεπετάκεται το άλλο, φυτρώνει το άλλο, φυτρώνουν άλλα δύο, φυτρώνουν άλλα τρία. Και λυπάμαι πάρα πολύ για την προσπάθειά του, λυπάμαι ειλικρινά για την προσπάθειά του να βρει μια λέξη η οποία να προσομοιάζει με τη λέξη τέλος του. Όταν τέλειωσε η συνέντευξη, του κάναμε την ερώτηση: πιστεύετε ότι τελειώνουμε, φτάνουμε στο τέλος? Και δεν θέλησε να πει τη λέξη τέλος, την έχει πει άλλωστε μέσα στον τελευταίο χρόνο κάποια δεκαριά φορές. Όλο για μίλια μιλάει. Δεν την είπε τη λέξη και προσπαθούσε ο άνθρωπος, μπερδευόταν, ψάχνει να βρει μια λέξη που ένα να. Κάτι που να όχι συνώνυμο, κάτι να σημαίνει. Και είπε τέλος. Είπε για μία ακόμη φορά τέλος. Λυπάμαι, γιατί πάμε όχι στα βράχια. Είμαστε στα βράχια και χτυπάμε από βράχο σε βράχο. Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη, κύριε, υπάρχει και ένα υπαρκτό πρόβλημα. Η ανεμβολία στις συμπολίτες μας, οι οποίοι φαίνεται ότι τουλάχιστον σε ένα ποσοστό είναι μπετόν. Και αυτό πάει και όλη την κοινωνία πίσω. Και εγώ επιμένω, πιέζει πάρα πολύ το Εθνικό Σύστημα Υγείας με όλες τις ανεπάρκειες και τις ελλείψεις του. Και προφανώς έπρεπε να έχει ενισχυθεί. Αλλά και οι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν άλλα θέματα, έχουν χειρουργία τα οποία εκκρεμούν, έχουν ζητήματα. Πόσο καιρό θα βάζουν τη δική τους υγεία πίσω? Καλά κάνεις και το θέτεις το ερώτημα, Αναστασία. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό που είναι η κλασική ασθένεια της Ελλάδας. Τώρα πέστε τι να κάνουμε. Yeah. Όχι ρε φίλε, δεν θα πω τώρα. Όταν το λες ένα χρόνο, όταν έχεις εσύ την εμπειρία 19 μηνών, μη μου λες τώρα πες μου τι θα και κάνω. Και τι θα κάνεις εσύ? Είναι και η άλλη ατάκα, η επόμενη. Τι θα κάνετε εσύ? Δηλαδή πρέπει να γίνουν πραγματάκια, βήμα-βήμα, για να μπορείς να αντιμετωπίσεις μετά από 19 μηνών εμπειρία για να αντιμετωπίζεις το νέο κύμα που έρχεται. Πάντως κανένας το οποίο δεν έχει πει μια πρόταση ουσίας για το πώς θα ανέβει το ποσοστό εμβολιασμού. Ψελίζεται υποχρεωτικότητα, ψελίζεται καμπάνιες και επικοινωνίες, αλλά εγώ, στο κάθε πρόγραμμα έχουμε αντιδράσεις. Εγώ ως πολίτης πραγματικά παρακολουθώ
με μεγάλη προσοχή και τη λογική της κυβέρνησης. Ναι. Πού είναι? Εγώ περιορίζω αυτούς τους που δεν βάζουν μυαλό, τους δυσκολεύω τη ζωή για να πιεστούν να κάνουν. Πολύ ωραία. Το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Φτάνει μόνο αυτό? Μόνος το Πρωθυπουργός είπε κάποια στιγμή σε μια αποστροφή του ότι δεν αρκεί μόνο αυτό, δεν αρκούν, πρέπει να γίνονται και άλλα πράγματα. Για τα σώματα πρέπει. Ασφαλείας βέβαια. Κανένας. Είπε ναι, ότι κουβέντα. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί τι θα κάνουμε, ναι. Λοιπόν, αν τεθούν σε αναστολή. Αυτό είναι ένα θέμα, παιδιά. Είναι όμως, σύνθετη, ναι, μισό λεπτό τελειώνω. Είναι μια σύνθετη δουλειά. Και πρέπει να πας στις ενορίες και στις γειτονιές με την αυτοδιοίκηση πλέον για να πείσεις και να βρεις τις συγκεκριμένες ομάδες. Mm-hmm. Και πρέπει να ενισχύεις το εθνικό σύστημα υγείας και τους ανθρώπους εκεί που παρετούνται, γιατί και αυτό είναι εξελισσόμενο. Δεν είναι τα ίδια τα στοιχεία. Προσέλαβα κάποια στιγμή, λέει 12.000. 12.000, όσο λέει η κυβέρνηση. Προσέλαβες 12.000, φύγανε 13. Είναι εξελισσόμενο το πράγμα. Είναι ένας μαραθώνιος. Επομένως, λέω και πάλι, μετά από 19 μήνες, κάθε φορά να έρθει να λες, καλά, πες μου τώρα τι να κάνω, όπως έγινε. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε. Mm. Αυτή η ιστορία θα συνεχιστεί, θα έχει επιπτώσεις. Είπαμε προηγουμένως, ναι, ένας από τους λόγους που τα αδιέξοδα όλα χτύπησαν και στο βορρά μας, στις ασθενέστερες χώρες, ας πούμε, είναι και ο COVID, το οποίο επηρεάζει πλέον όλο τον πλανήτη. Και γι' αυτό βλέπεις τις κυβερνήσεις να πέφτουν η μία μετά την άλλη. Πλακώνονται οι κοινωνίες μεταξύ τους, διαφωνούν, γίνονται διαδηλώσεις, τρελαίνεται ο κόσμος. Ο άλλος στο Ρέθυμνο προχθές πήρε ένα αυτοκίνητο γιατί λέει του ζήτησαν. Ένα αγροτικό. Ναι, πήρε ένα αγροτικό, ας πούμε. Σε άλλες εποχές θα γελάγαμε και θα κάναμε χαβαλέ. Κύριε. Και μπούκαρε μέσα στο κατάστημα γιατί λέει του ζήτησαν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Δηλαδή, όταν ζούμε μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορείς να έρχεσαι κάθε μέρα και να μου λες, πες μου τι να κάνω. Γιατί εγώ όλα όσα κάνω είναι αυτά που κάνω και τελείωσε. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Να ρωτήσετε. Ναι, το 73% των ενηλίκων και το 62% του συνόλου, ναι, εμβολιασμένων, είναι όλοι αυτοί που εμβολιάστηκαν από το 12ο του 20. Ναι. Ναι. Στο εξάμηνο δεν χρειάζεται αναμνηστική δόση. Έτσι φαίνεται. Και μισό, μάλιστα ανοίγει στην καλύτερη κουβέντα, γιατί έχουμε του συνδικού. Η Παρασκευή είπε ανοίγει όμως. Ακριβώς. Ναι, 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 μην φεύγει από το πλάνο καταρχήν. Είσαι και. Είσαι ποτέ δεν με βρίσκανε σκηνοθέτες στο πλάνο του ή άλλο αυτό. Τα ξέρουμε τα δράματα, γι' αυτό το είπα από τώρα, γιατί τα θυμάμαι.